και Σέρβος διεθνής. Είναι εδώ και φυσικά από Πάου και Φεράση, δεν το ξαναλέω. Είναι πολύ μεγάλη ομάδα του Πάου τότε. Και μια μεγάλη σχολή τύπου παίκτη, δηλαδή από την προπόνηση μέχρι και το σύνολο Βασιλείου. Έτσι ακριβώς. Γιάννη, έχουμε 19 δευτερόλεπτα, σα ακούμε γρήγορα. Ο Παναθηναϊκός θα προσπαθήσει να πάει σε παγίδες για το κλέψιμο και ένα μακρινό τρίποντο. Κατερίνα. Παύλο θα επιχειρήσει να drive και θα βρει τον Νίκο Ζήση αν δεχτεί πίεση στο τρίποντο, στο κόρνερ. Γιατί πάντω σε τίλε, περνάει εύκολα. Τάις. Καλά. 41. Σε ένα δευτερόλεπτο. Παιδιά προλαβαίνει να πετάξει την μπάλα για να δούμε. Το μαρκάρι του Τζεντίλε πάνω στον Λό δεν έγινε. Εντάξει, ήταν και το κορέντε σε λίγο στον πικρό και η αλλαγή που έγινε είναι κατά λάθος. Έγινε λάθος. Δεν έχει ο Τζεντίλε τα πόδια να ακολουθήσει τον Λό. Έτσι, είναι πιο κοντός ο Λό, πιο γρήγορος, πιο κριτικός. Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε γρήγορα μια μικρή ανασκόπηση. Λέγω να χάνουμε για την κυρία και στο σχήμα δευτερόλεπτο να πούμε. 42-41, τέλειο. Κοίταξε, είδαμε και τι δύο διαφορετικέ διακυμάνσει. Δηλαδή, κάποια στιγμή ο Παναθηναϊκός έκανε ένα πόσο 84-21, 6-21. Το ίδιο είναι και από την Πάπερ. Έγινε δηλαδή τρεις φορές μια μεγάλη εναλλαγή σκορ. Σημαίνει ότι και οι δύο ομάδες, κατά κάποιο τρόπο, αν κάποια περιφερειακά σου φαίνανε και ένα-δυο άμυνες μπορούσαν να καλύψουν τις διαφορές. Νομίζω ότι δεν έχουν ακόμα βρει αυτά που θέλουν με στο γήπεδο, ειδικά ο Παναθηναϊκός έχει χάσει 2-3 φορές το ρυθμό του, το μυαλό του ειδικά στην επίθεση. Και από την άλλη πλευρά η Πάπερ κάνει το παιχνίδι αυτό που ξέρει και εξαρτάται από τα ποσοστά της